Λιγοστοί έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται εδώ και από τις δύο ομάδες εκπρόσωποι, μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών. Κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού Βόλου, αυτοί είναι οι φίλοι της Λάρισας που έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται εδώ. Αυτοί είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού Βόλου που σας λέγαμε, το δικό τους θεωρείο. Είναι αυτός ο Λόφος Γορίτσα που βρίσκεται δίπλα στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο και βρήκαν έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και από μακριά την αναμέτρηση. Αυτοί δεν μπορούν να είναι παρόντες στο γήπεδο. Έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτά τα πρώτα λεπτά πως θα προσπαθήσουν οι δύο ομάδες, η μεν γηπεδούχος, να αξιοποιήσει το προβάδισμα και την καλή ψυχολογία που έχει, και από την άλλη η Λάρισα να φέρει την ανατροπή. Ο Στεφανίδης κάνει το σουτ, το οποίο κοντράρει, είναι κόρνερ. Κούτσι πάει να κατεβάσει για τον Μέζα. Ανεβαίνει ο Νικολιάς, η μπαλιά σκαφτεί για τον Κούτσι, τη βρίσκει με το τακουνάκι. Μπιτάγ πάει για να τελειώσει τη φάση, κάνει το shoot out. Η ευκαιρία από τον Καμερουνέζο. Για Λούσης. Μπαλιά για τον Κούτσι που βγήκε μπροστά στην πλάτη του Μελισσά. Σουτ με τη μία out. Άλλη μία τελική προσπάθεια. Θεαματική κίνηση. Ας γυρίσουμε στο παρόν όμως. Μπαλιά για τον Στεφανίδη. Τρέχει και ο Μακρυδημήτρης πλάγια. Ανεβαίνουν τέσσερις παίχτες της Λάρισας. Περιμένουν τη σέντρα του, η οποία δεν είναι πολύ καλή. Μπήκε στη φάση εκεί. Για να δούμε το σουτ, το σώζει ο Κολίτσι, δεύτερο σουτ out, η ευκαιρία τώρα για τη Λάρισα, από τον Μπλέντι Μούτσα ήταν η ευκαιρία και μετά πήγε ο Στεφανίδη στο rebound. Νεμπεγλέρας. Μπροστά τώρα στην αντεπίθεση Στεφανίδης με το Μάκρη Δημήτρη. Μαχητικός ο Στεφανίδης, θέλει βοήθεια όμως, θα τη βρει Μπλέντι Μούτσα για το Σουάνι, έχασε το βήμα του, η μπάλα καταλήγει στον Κολίτσι. Μαργαρίτης, φτάνει στον Μέζα η μπάλα. Μέζα με τον Σουάνι. Η σέντρα, το Μπιτάκ παίρνει τον έλεγχο από κοντά, το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Μέζα τελικά έσκαψε την μπάλα, δεν θα φτάσει στο Κούτσι. Ήταν ο Μελισσάς που απομάκρυνε, Νικολιάς, κερδίζει ο Σουάνης. Μακριά, Στεφανίδη στο τακουνάκι για τον Μπλέντι. Και πάει στην αντεπίθεση, Μπλέντι πολύ γρήγορα μπροστά, προλαβαίνει ο Μαργαρίτης με το tackling το corner, με αυτή την υπερένταση. Μπλέντι αλλάζει με τον αρχηγό του, η σέντρα διώχνει ο Μπάρμπας, Μπιτάγ, Μέζα, άλλαξε για τον ελεύθερο Πινέιρο, ανεβαίνει ο Μπιτάγ στην κορυφή, τον βλέπει, του πετάει την μπάλα, Μπιτάγ ξεχύνεται για το πλασέ ψηλά πάνω από τα δοκάρια, η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου από τον Κλάρενς Μπιτάγ. Αναστασάκος για το Σουάνι. Η σέντρα, κόβει ο Μπάρμπας, η κεφαλιά από κοντά στη γραμμή, θα διώξει ο Μακρυδημήτρης. Ο Αναστασάκος έχασε την ευκαιρία του αγώνα για τη Λάρισα αυτή τη φορά. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους, δεδομένου το πρωτάθλημα είναι πολύ μακρύ στη Football League. Και στοχεύουν και οι δύο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε την παρουσία τους σε ρόλο πρωταγωνιστή. Η πάσα στον Αναστασάκο, ενστικτοδός ο Κολίτσι, άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. Τώρα διώχνει μακριά ο Μαργαρίτης. Και παίζει με 10 η Λάρισα μέχρι να γίνει αυτή η αντικατάσταση. Προς το παρόν ο Κούτσι στον Μπιτάγ. Μέζα σε αυτή την επίθεση που άργησε η Λάρισα να επιστρέψει. Νικολιάς έχει το Μουλόπουλο μπροστά του. Άλλαξε πόδι, σουτ πάνω από τα δοκάρια. Να και η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου, η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι έχει ακόμα πιο μεγάλο ενδιαφέρον όσο περνάει η ώρα. Κοντοδήμος, η σέντρα του προς Αναστασάκο, κεφαλιά out από τον Στεφανίδη που βγήκε δεύτερο στην πλάτη του Αναστασάκου. Θα συνατρέξουν και σίγουρα θέλουν να παίξουν επιθετικά αμφότερες, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι ο ρυθμός πέφτει. Δεν μπορούν να παίξουν τόσο στρωτά. Περίκο. Καταδιώκεται η πάσα μπροστά, το σουτ με τη μία άστοχο από τον Στεφανίδη. Μέζα, Κούτσι, Μέζα και πάλι. Μπιτάγ. Μπαίνει στην περιοχή, πλασέ, προς τα δίχτυα πήγαινε η μπάλα, έσωσε ο Αποστολίδης εδώ, έδειξε τη δική του κλάση. Ο πορτιέρο της Λάρισας, μεγάλη απόκρουση. Πίσω η μπάλα στον Καρανίκα, η σέντρα. Ένα σουτ ξαφνικό από τον Περίκο, άστοχο όμως, χωρίς να κοιτάξει ο Ισπανός, σούταρε δυνατά.
πρέπει. Περίκο για τον Μάιντ δεν θα περάσει. Έρχεται να μαζέψει ο Στεφανίδης. Στεφανίδης περνάει από πλάγια η σέντρα. Ο Μακρυδημίδης στην κεφαλιά Νεμπεγκλέρα στο πλασέ. Σώζει ο Κολίτσι. Μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. Σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει συμπαίκτη, προτιμά το Μέζα, το τακουνάκι δεν περνάει. Ξανά ο Κορνελάτος. Μένει λοιπόν στην επίθεση Ολυμπιακός Βόλου. Μέζα, συνδυασμός Κορνελάτος στο σουτ, σώζει σε κόρνερ. Ο Αποστολίδης ήταν η σειρά του άλλου πορτιέρο. Ο Ολυμπιακός Βόλου θέλει απλά να κρατήσει την μπάλα και πετάει μπροστά για τον Πινάρες. Ο Χιλιανός ξεφεύγει από πλάγια. Έχει ανεβεί μπροστά ο Διαμαντόπουλος, Πινάρες, η προσποίηση. Η πάσα Μπιτάγκ έχει την ώρα του για να εκτελέσει. Τελικά κοντράρει το σουτ πάνω στο Μουλόπουλο. Δημήτρη, μόνο μία δήλωση. Ήταν καλύτερη σήμερα. Αλλά δεν βρήκατε τον γκολ της που θα έστελνε τουλάχιστον το παιχνίδι στην παράταση. Σίγουρα ξέραμε ότι θα παρουσιαστούμε καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι. Είχαμε την κατοχή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δυστυχώς δεν μας έκανε το χατήρι μπάλ να βάλουμε έστω ένα πολυπόθητο γκολ. Συνεχίζουμε, κοιτάμε μέρα με τη μέρα να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα, να παρουσιαστούμε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι. Με στόχο τα play-off και την άνοδο Super League για τη Λάρισα. Σίγουρα, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από το Κοντοδήμο.